Καλώς ήρθατε και από μένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε αυτήν την πολύ σπουδαία και σημαντική μέρα, σε μια διαφορετική πρωτοβουλία από τις συνηθισμένες. Να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου για το συνοπτικό μάθημα ιστορίας και δημοκρατίας για το οποίο μας μίλησε και έχει πάντα έναν πολύ όμορφο τρόπο να μιλάει για την ελληνική ιστορία. Και αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε τώρα είναι να σας κάνουμε μια σύντομη ξενάγηση και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε και να θυμάμαι και εγώ κάθε μέρα που μπαίνω σε αυτό το γραφείο είναι ότι είμαι προσωρινός Έλληνος. Είμαι εδώ σε αυτό το γραφείο να υπηρετώ τον ελληνικό λαό για όσο καιρό το επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες. Μέχρι και πολύ πρόσφατα, μέχρι και τώρα δηλαδή, τα Υπουργικά Συμβούλια συνεδρίαζαν σε μια ειδική αίθουσα στη Βουλή, η οποία λέγεται και αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Πήρα όμως την απόφαση, για να σεβαστώ ακριβώς την διάκριση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, να μεταφέρω τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, που είναι και η έδρα της εκτελεστικής εξουσίας, σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα, στην οποία και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή το απόγευμα. Οπότε είστε οι πρώτοι που κάθεστε σε αυτό το τραπέζι πριν αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά. Ο νόμος για τα υπάλληλα ψηφιστές που πήγε το κάθμισμα που είπατε για τη ζώνη είναι κάτι εύκολο, ευχάριστο και τα λοιπά. Όμως δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Η εφαρμογή των νόμων είναι ένα ζήτημα το οποίο εναπόκειται σε όλους μας. Και ο αντικαπνιστικός νόμος, επειδή το αναφέραμε ως παράδειγμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατασταλτικά, εάν δεν καταλάβουμε, με άλλα λόγια, ότι η εφαρμογή των νόμων τελικά εξαρτάται από όλους μας. Βεβαίως και το κράτος είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των νόμων. Όμως οι νόμοι πρέπει να αντανακλούν και την ίδια την οριμότητα μιας κοινωνίας και τη διάθεσή της να αλλάξει.